Στις 3 Μαΐου ανοίγει ο κλάδος εστίασης έπειτα από 6 μήνες lockdown. Από τη Δευτέρα του Πάσχα επαναλειτουργούν καφέ, εστιατόρια και λοιπές συναφείς επιχειρήσεις μόνο σε εξωτερικούς χώρους με αποστάσεις σε τραπεζοκαθίσματα και υποχρεωτικά self-test 2 φορές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους σε αυτά. Η πρώτη εκτίμηση που έχουμε στο σωματείο μας είναι ότι περίπου το 30% των επιχειρήσεων δεν θα καταφέρει να ανοίξει. Και αυτό είναι καθαρά το οικονομικό θέμα που σας ανέφερα. Όλο αυτό το διάστημα που είμαστε κλειστοί από τον Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, κλείσαμε με κρούσματα πολύ λιγότερα σε σχέση με τα κρούσματα που ανοίγουμε αυτή τη στιγμή. Ήρθε η ώρα επιτέλους να καταλάβουν ότι δεν φταίει ο κλάδος ο δικός μας για τη διασπορά του κορονοϊού. Θεωρώ και πιστεύω ότι έπρεπε να έχει ανοίξει πολύ νωρίτερα, μια και εμείς είμαστε αυτοί που τηρούμε τα μέτρα κατά γράμμα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα ανοίξουμε με καλές προδιαγραφές και θα ανοίξουμε με ένα τρόπο βιώσιμο, γιατί το πρόβλημα είναι να υπάρξει βιωσιμότητα πλέον. Λέμε ότι το περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Είναι ώρα να ξεκινήσουμε, είναι ώρα να μπούμε σε μια κανονικότητα και είναι ώρα να δούμε τη ζωή μας να προχωράει μπροστά. Τα προβλήματα τα ξέρουμε γιατί τα βιώνουμε καθημερινά. Η ουσία είναι μία. Ας δοθεί το εναχτήριο λάκτισμα και είναι όλοι έτοιμοι να βρωθούν σε πάλξη όπως χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι ώρα τώρα πλέον να ανοίξουν τα πάντα. Μα και εμείς βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα καθόμαστε μια παρέα 15 άτομα, 15-10-15 άτομα και περιμένουμε να ανοίξουμε για να πάμε να καθόμαστε σαν ανθρώπους στα τραπέζια, γιατί μέχρι τώρα εδώ και ένα πόσο καιρό καθόμαστε στα μπαγκάκια για να πούμε τα νέα μας, τα αθλητικά μας, τα αυτά. Οπότε καφεδάκι. Καφεδάκι, κουσκούς και να πέφτει σύνταξη. Θα βγει ο κόσμος γιατί έχει αμπιβδίσει μέσα, έχει τρελαθεί μέσα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να πάρουμε πιο σωστά μέτρα από την αρχή. Να δουλέψει ο κόσμος. Τώρα 6 μήνες έχουν να δουλέψουν τα μαγαζιά. 6 μήνες. Η επαναλειτουργία της εστίασης σκόρπισε χαμόγελα σε πολίτες και επαγγελματίες, με τους τελευταίους ωστόσο να περιγράφουν τις οικονομικές δυσκολίες στο άνοιγμα των επιχειρήσεων. Σίγουρα έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συναδέλφων πλέον. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και από τα μαγαζιά τα κλειστά και που αν κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, θα δείτε πόσα μαγαζιά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ξενίκιαστα. Αυτό που ζητάμε είναι η κυβέρνηση να στηρίξει τη μικρομεσαία επιχείρηση πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει να στηριχτεί. Δεύτερον, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους υπαλλήλους μας στα μαγαζιά μας. Και τρίτον, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Είχαμε προκαλέσει μέσω του γραφείου του κυρίου Λευτέρη Ευγενάκη, του Υφυπουργού Αθλητισμού, μια συνάντηση, μια τηλεδιάσκεψη μάλλον με τον Υπουργό κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό που μας διαβεβαίωσε είναι ότι δεν θα μας αφήσει μόνος σε καμία περίπτωση, ότι θα προσπαθήσουν τα μέτρα στήριξης να συνεχίσουν για ένα εύλογο διάστημα μετά το άνοιγμα, μέχρι να επανέλθουμε κανονικά. Ας ανοίξει για να δουλέψουν κάποιοι. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Απλό είναι, αλλά προσέχουν και τα λοιπά, γιατί υπάρχει όντως πρόβλημα. Το μείζον είναι πώς θα ανοίξουν. Δηλαδή πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα για τον ιό, αποστάσεις. Πέρα από τα συσσωρευμένα χρέη και υποχρεώσεις, επαγγελματίες κάνουν λόγο για καθυστέρηση στο άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση επιχειρήσεων με σκοπό να πάρουν χρήματα για να αγοράσουν όλα τα αναγκαία υλικά για την επαναλειτουργία των επιχειρήσεών τους. Το γεγονός που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για την ενίσχυση της εστίασης με το 7% του GDP του 2019, το οποίο θα ήταν ένα κεφάλαιο επανεκκίνησης όπως ακριβώς είχε ονομαστεί, δεν το βλέπουμε να ισχύει, διότι η πλατφόρμα για να ενταχθούμε σε αυτό ξεκινάει στις 10 Μαΐου.